Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω πως μπαίνοντας στην επίσημη σελίδα μας Like στο Flash στο Facebook μπορείτε και εσείς να διεκδικήσετε τα δώρα της εκπομπής μας. Έχουν αναρτηθεί και θα αναρτηθεί σε πάρα πολύ λίγο και το νέο στάτους του νέου μας δώρου. Έχουν αναρτηθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα το post, το στάτους το οποίο αφορά το δώρο με τις δύο θεραπείες cavitation για κυταρίτιδα και τοπικό πάχος από το Κέντρο Αισθητικής της Μάγδας Παφίλη, όπως επίσης και το μασάζ αρωματοθεραπείας από τα χέρια της Σάντρα. Της Σάντρας, ναι, σήμερα εδώ πέρα έχουμε πριν χαράξει από την Ιωάννα Νοταρά και τον εκδοτικό οίκο Διόπτρα, ένα καταπληκτικό βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την ίδια τη συγγραφέα. Δύο τέτοια βιβλία θα γίνουν δικά σας, like, δημόσια κοινοποίηση και επίσης μέσα στην εβδομάδα θα ανέβουν και άλλα πλούσια δώρα. Εκεί δεχόμαστε και τα δικά σας μηνύματα. Τα δικά σας μηνύματα βέβαια είναι πολλά και για τα γκάτζετ που μας παρουσιάζει ο Τόλης Τσιρούδης και δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό το παιδί. Νομίζω ότι θα σε έχω σε ένα παράθυρο μονίμως στην εκπομπή. Ήδη διεκδικήσαμε χρυσή τηλεόραση με το ρουφοκόπτη. Στους αγαπημένους ξαναδέστε τους, τον λατρεμένο τον Νίκο του Μουτσινά έχω να πω. Όσα τσιρκολίκια και αν μας δώσει, εμείς θα τον αγαπάμε. Ναι, έχω να πω, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να εντυπωσιάζουμε ή να εντυπωσιαζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι, μιας και εμείς δεν γνωρίζουμε τα κάτσε που μας παρουσιάζει ο Τόλης. Νίκη, όχι, δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας λέει ούτε πώς λέγονται, ούτε τι είναι. Να δούμε την πρώτη φωτογραφία για να παίξουμε το παιχνίδι. Μάντεψε τι κάνει το gadget. Λοιπόν, είναι αυτό. Είναι από μπροστά έτσι πλάγια και είναι και από πίσω. Έτσι πως το βλέπετε τώρα, σαν τι σας μοιάζει. Αποσμητικό χώρο. Ή για τα κουνούπια θα έλεγα. Ναι, έτσι σας. Μου θυμίζει και παπάκι στη λεκάνη τουαλέτας. Ναι, έτσι είναι. Σαν να πλησιάζεις. Λίτσα. Ζεστό. Πάλι θα το βρεις. Ζεστό. Όχι, σήμερα δεν έχω. Άσε που δεν έφτιαξε και τον Τζόκερ την προηγούμενη εβδομάδα. Τίποτα. Δύο από τους τέσσερις που σας έδωσα. Καλό δεν είναι 50%. Ποσοστό επιτυχίας. Ναι. Καλό είναι. Ναι. Να ξαναδώσω το τέλος σήμερα. Μου θυμίζει και φωτάκι που μπορείς να το έχεις στο κρεβάτι. Το σίδερο έτσι πίσω. Ναι. Τσακ και να το ανάβεις, όταν θες να διαβάσεις. Λίτσα, είσαι πολύ κοντά ως προς τη σκέψη σου. Ως προς τις, τι δεν είμαι. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Σκέφτηκες δύο διαφορετικά πράγματα. Και αν τα συνδυάσουμε, θα βγει. Όχι, πριν τα συνδυάσουμε. Πριν από τα συνδυάσουμε. Φως για να πας στην τουαλέτα. Παπί το οποίο το ανάβεις για να βλέπεις. Τι να βλέπεις. Για να βλέπεις πού πρέπει να κάνεις την ανάγκη σου. Πώς δεν βλέπεις. Τι είσαι βρε τόλη και δεν Λίτσα, αυτό είναι ένα τουαλετο φωτάκι. Και θα σου πω πού χρησιμεύει. Τουαλετο φωτάκι. Ναι. Πού χρησιμεύει. Πολλές φορές, Λίτσα. Περίμενε λίγο. Τη τουαλέτα τη μεγάλη, το βεσέ το πάνιο, ή τη τουαλέτα τη στρόγγυλη, το βεσέ το... Το βεσέ το μικρό που... Το λεκάνι. Που τα κάνουμε μέσα. Εκεί, μέσα. Αυτό μπαίνει μέσα, σαν το παπί που λέμε. Σαν το παπί. Ναι. Τόλι, δεν γίνεται να το βρήκα. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Κοίτα τώρα. Τι γίνεται. Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές το βράδυ που θες να κάνεις την ανάγκη σου και θες να πας στην τουαλέτα, να τα κάνεις και δεν το βρίσκεις και δεν θες να ανοίξεις το φως για να μην τυφλωθείς. Αυτό είναι η λύση. Έχει ένα ειδικό φωτοκύτταρο, ώστε μόλις μπει στο μπάνιο, φωτίζει. Και έτσι, εμείς οι άντρες βρίσκουμε το στόχο μας και εσείς βρίσκετε γενικότερα την τρύπα. Εγώ θα τρόμαζα να το έβλεπα αυτό. Γιατί μπορείς να βάλεις και χρώματα. Μόλις ξυπνήσω και πάω στο μπάνιο. Μπορείς να βάλεις και χρώματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό είναι με φωτοκύτταρο δουλεύει. Ναι, δηλαδή, φωτοκύτταρο. Με το που με αντιλαμβάνεται ότι πηγαίνω ανάβει. Ναι. Και σου φωτίζει το στόχο. Ναι, όχι όλο, γιατί είσαι από τη νύχτα τώρα και άμα σου έρθει το φως. Πώς είναι εκείνα τα πιστόλια που έχουν εκείνο το κόκκινο, το λέιζερ που βγαίνει μπροστά και σου φωτίζει το αυτό και σου λέει εκεί πυροβόλησε. Ναι. Οπότε πας εκεί. Και πυροβολείς εκεί, επί τούτου. Ναι. Δεν και κάνει και ατμόσφαιρα. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σκέφτομαι να το πάρω, αφού μου έχει τύχει πολλές φορές το βράδυ που μπορεί θέλω να πάω, έτσι. Ξέρω περίπου πού είναι η τουαλέτα. Μπαίνω, αλλά δεν ανάβω το φως. Ναι, αλλά μετά το πρωί τα βλέπω όλα χάλια. Ναι, όμως. Όχι το όλοι χωρίς φως.
Ναι, άμα είσαι τώρα λες... Άμα δεν χτυπάς όταν μπαίνεις μέσα στο μπάνιο, έτσι. Ξέρω εγώ που είναι, το βλέπω και τυφλά. Κοίταξε, άμα ξέρεις λίγο πολύ ξέρεις το σπίτι που είναι... Ξέρεις που το έχεις μάθει κάθε μέρα, κάθε μέρα. Πόσο κάνει αυτό? Πολύ φθηνό. Πόσο? Μόνο ναι. 10 ευρώ. Ωραίο! Ναι. Και φωτοκύτταρο. Ναι. Μια χαρά είναι. Και δεν είναι μόνο άμα θέλεις να πας στη τουαλέτα, έχω να σας πω εγώ, για τους γνωστούς λόγους. Μπορείς να θέλεις να πας να πλύνεις τα χέρια σου, ας πούμε. Mm-hmm. Πού? Γιατί... Στη βρύση. Αυτό ανάμεσα δίνει λίγο φως στο χώρο. Ναι. Πλύνεις λίγο τα χέρια. Και οικονομία στο ρεύμα. Γιατί τώρα είδατε τι γίνεται με τη ΔΕΗ και με τα υπερταμεία. Έτσι δίνουμε τη λύση τώρα εμείς. Αυτό δουλεύει με μπαταρία. Ναι, με μπαταρία. Και κρατάει πάρα πολύ. Εντάξει. Πολύ. Και πόση ώρα μένει ανοιχτό, γιατί άμα σου σβήσει κατά τη διάρκεια. Αυτό αντιλαμβάνεται την κίνηση και έχει ένα χρονοδιακόπτη εσωτερικό. Και ένα λεπτό. Μείνει εκεί πρέπει ώρα. Να τα κάνει γρήγορα. Πες ρε παιδί μου ότι πιες πολύ νερό. Ξανακουνιέσαι λίγο. Και ξανανάβει. Και γίνεται χαμό στο μπάνιο. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας την αγαπημένη μας Έφη Καλημέρη, η οποία ευθύνεται για το χαμόγελο πολλών ανθρώπων, μιας και η υγεία... Έφη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Η υγεία, λοιπόν, εξαρτάται πολύ, η υγεία μας εξαρτάται πολύ από τη διατροφή μας. Και δεν εξαρτάται μόνο η υγεία, εξαρτάται και η ψυχολογία. Ακριβώς. Όλη μου, η ψυχοσύνθεσή μας. Η Έφη, η οποία δεν έχει έρθει μόνη της, έχει έρθει με παρέα σε αυτή τη σεζόν. Μια μισή είμαι πλέον. Μια μισή, έτσι, να πούμε πως κυοφορεί, λοιπόν, είναι, θα γίνει μανούλα για δεύτερη φορά. Με το καλό να σου ευχηθούμε. Και βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πως είναι να είσαι διατροφολόγος και να είσαι ταυτόχρονα και εγκυμονούσα. Δεν παίρνεις κιλό. Όπως ήταν, έτσι τη βλέπουμε. Όχι, λίγο πιο φουσκωτή, αλλά δεν πειράζει. Πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη και σίγουρα γι' αυτό ευθύνεται και η συνεργασία σου με τον Blue Saloon. Έτσι. Με τα κορίτσια, με την Ατάσα, την Μαλούτα που έτσι επιμελήθηκε λίγο το μακιγιάζ και την κυρία Μέρι Τζέλου με τα μαλάκια τι που μας έκανε τώρα. Υπέροχα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σήμερα λοιπόν με την Έφη, όπως σας προανήγγειλα από την αρχή της εκπομπής, θα συζητήσουμε ένα καταπληκτικό θέμα. Τι ζητάει το σώμα μας, τι ζητάει το σώμα μας και τι θέλει να μας πει με αυτό και τι μπορούμε εμείς να του δώσουμε ώστε να του κάνουμε καλό και μόνο καλό. Ναι, γιατί πολλές φορές περνάμε και ιδιαίτερα οι γυναίκες, αν και αυτό συμβαίνει και στους άντρες και στις γυναίκες, περνάμε κάποιες περιόδους, στις οποίες άλλοτε θέλουμε γλυκό, άλλοτε θέλουμε αλμυρό, άλλοτε θέλουμε κάτι όξινο, άλλοτε έχουμε μεγάλη λαχτάρα να φάμε κάτι στερεό, αποφεύγοντας τα υγρά, ή το αντίθετο. Και γενικά, ή να περνάμε περιόδους που να έχουμε πολύ έντονη υπερφαγία, ή περίοδος που έχουμε μία τάση ανορεκτική, δεν θέλουμε να φάμε. Σε νιώθουμε όλοι, νομίζω. Και το θέμα είναι ότι δεν το περνάμε μόνο ένα περίοδος. Μπορεί να το περάσουμε και την ίδια μέρα να περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια. Ναι, αυτό εξαρτάται από διάφορους φυσικά παράγοντες. Το πιο σύνηθες βέβαια φαινόμενο είναι αυτό όλο να συμβαίνει αναπεριόδως. Δηλαδή, ίσως κάποιες μέρες πριν την περίοδο στις γυναίκες, σε περίοδους στρες, άγχους. Όταν περνάμε κάποιο ζήτημα το οποίο δεν επιδέχεται λύση, αϊπνία επίσης, οι άνθρωποι που έχουν ωράρια περίεργα, δουλεύουν με βάρδιες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι... Έτσι. Εμείς λοιπόν σήμερα θα δώσουμε λύση για το όταν ζητάει το σώμα μας κάτι το οποίο γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονος και να το γνωρίζεις πολύ απλά και όλοι μας, ότι μπορεί να μας κάνει κακό είτε με αύξηση λίπους, είτε σε ζωτικά όργανα του οργανισμού μας. Ναι, η αύξηση λίπους γενικά έχει θέματα. Χτυπάει σε πολλά συστήματα ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να δίνουμε εμείς στο σώμα μας και γιατί το σώμα μας τα ζητάει αυτά. Και για να ξεκινήσουμε. Έτσι πολύ ωραία που μου έλειψε εμένα αυτή. Είναι η εισαγωγή που ήδη κάναμε, οπότε μπορεί να προχωρήσει το κοντρόλ. Είναι η ανάγκη μας ουσιαστικά. Και ας πάμε να ξεκινήσουμε τα πιο απλά. Ας πάρουμε μια ιδέα. Όταν ζητάμε παραδείγματος χάρη σοκολάτα, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Ουσιαστικά το σώμα μας τι ζητάει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι ζητάει? Μαγνήσιο, κυρίως μαγνήσιο. Άρα, αντί για σοκολάτα? Αντί για σοκολάτα, παραδείγματος χάρη, πιο υγιείς επιλογές. Μπορεί να είναι η ομίξηρη καρπή, μπορεί να είναι γενικά οτιδήποτε σε σπόρια, που υπάρχουν διάφορα σπόρια, όσπρια και φρούτα. Ή μπορεί παραδείγματος χάρη. Πολλές φορές όταν ζητάμε σοκολάτα, αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την έλλειψη σταθερών επιπέδων γλυκόζης. Αυτό το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές. Άρα το φρούτο, ισορροπεί αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε... Αν ζητάμε, λες, ψωμί και φρυγανιά. Αν ζητάμε ψωμί και φρυγανιά, πολλές φορές, τις περισσότερες βασικά φορές, μας λείπει άζωτο. Περίεργο βέβαια, γιατί ουσιαστικά το άζωτο περιέχεται στις πρωτεϊνούχες. Και όμως ο οργανισμός, ενώ επιλέγουμε κάτι, ουσιαστικά έχει ανάγκη για κάτι άλλο. Άρα αντί για ψωμάκι που μπορούμε να φάμε λίγο, τι μπορούμε να φάμε σε μεγαλύτερη ποσότητα. Το ψωμάκι το χρειαζόμαστε και τις φρυγανιές, παραδείγματος χάρη, αλλά όταν είναι αυτό σε υπερβολικό βαθμό, ουσιαστικά θα πρέπει να καταφεύγουμε σε τρόφιμα τα οποία έχουν υψηλή πρωτεΐνη. Ψάρι, κρέας, πουλερικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια και από τα όσπρια κυρίως τα φασόλια. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα γλυκό. Ακριβώς. Τουλούμπα, κουρκουμπινί, κατάιφι. Ακριβώς. Μπορείτε όταν να φανταστείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, έχουμε πολύ έντονη την ανάγκη για γλυκό, αυτά που μας λείπουν μπορεί να είναι το χρώμιο, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στα μπρόκολα, μπορεί να βρίσκεται στα σταφύλια, μπορεί να είναι στα φασόλια, μπορεί να είναι στο μοσχαρίσιο, το σηκώτι. Μπορεί όμως να μας λείπει άνθρακας. Και τον άνθρακα συνήθως τον αποσπάμε από τα φρούτα, ναι, που είναι ουσιαστικά πλούσια σε υδατάνθρακες. Ή μπορεί να μας λείπει φόσφορος. Και πιο υγιείς επιλογές σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι το κοτόπουλο, το μοσχάρι, το σηκώτι, τα πουλερικά, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά και ό,τι φαίνεται στην διαφάνεια. Έχουν όλα αυτά φόσφορο. Φυσικά, ναι. Εγώ θυμάμαι περισσότερο για το ψάρι που από λέγανε. Μικρή, ναι, από μικρή, ναι, το μύθο ότι λέγανε, αν σου λείπει φόσφορο θα φας ψάρι. Και ας συνεχίσουμε πάλι για το γλυκό στην επόμενη διαφάνεια. Μπορεί να μας λείπει η θείο. Και πιο υγιείς επιλογές για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε θείο είναι τα cranberries, το χρένο που είναι ένα είδος μουστάρδας ουσιαστικά. Το χρένο, είδος, δεν το ξέρω. Ναι, είναι ένα είδος καρικεύματος, αλλά η βάση του είναι η μουστάρδα. Μπορεί να είναι το κουνουπίδι, γενικά τα σταυρανθή λαχανικά, τα λάχανα, τα λαχανάκια Βρυξελών και ούτω καθεξής. Ή επίσης το βασικό, μπορεί να μας λείπει τριπτοφάνη, που είπαμε ότι είναι η πρόδρομη ουσιαστικά ουσία της σεροτονίνης. Που επηρεάζει την ψυχολογία μας. Τυρί, σηκώτη, αρνάκι, σταφίδες, γλυκοπατάτα, που έχει χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο γλυκοπατάτα και το σπανάκι. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό. Και να πάρουμε λοιπόν, όπως λες και εσύ στη διαφάνεια, μία ιδέα για το αν ζητάμε αυτά τα λιπαρά. Πολλές φορές έχεις την έντονη έτσι αίσθηση να φας junk food, ρε παιδί μου, ή ένα... κοψίδια λιπαράς. Ή αυγά τηγανιτά. Ξέρεις, γενικά μπέικον τηγανιτό και το καθεξής. Είναι και η μπορεί ώρα μου τώρα. Εμένα, γι' αυτό μην μου λες πολλά τέτοια. Λοιπόν, μπορεί να μας λείπει ασβέστιο. Α, άρα... Πολύ βασικό, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που μας κάνουν η έντονη ανάγκη για λιπαρά είναι ότι η έλλειψη ασβεστίου. Βασικά συστατικά, γαλακτοκομικά, αλλά μπορούμε να πάρουμε το ασβέστιο ακόμα και από την μουστάρδα, το γογγίλι που είναι ένα είδος λαχανικού, όχι αλλιώς δεν το ξέρουν, μπρόκολα, λαχανίδες, σουσάμι, ταχίνι, επομένως από το σουσάμι. Okay. Ασβέστιο και αμύγδαλα επίσης μπορεί να μας δώσουν ασβέστιο. Η βάση βέβαια τα γαλακτοκομικά. Οκ, με μέτρο βέβαια, πάντοτε. Λιπαρά τα γαλακτοκομικά. Έχει. Πάμε σε κάτι έτσι περίεργο τώρα. Ναι. Αν ζητάμε να μασίσουμε πάγο. Πάγο. Πολλές φορές υπάρχουν δηλαδή... άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία τάση είτε να μυρίζουν τείχους, να τους αρέσει να μυρίζουν τείχους, είτε στις ακραίες περιπτώσεις να κάνουν γεωφαγία, δηλαδή να τους αρέσει η γεύση από το χώμα. Να τρώνε χώμα. Ναι, η κυμολία. Α, ή μπορεί παραδείγματος χάρη. Η μήνα που έτρωγε μυρμήγκια. Θα πρέπει να τη έλειπε ο σίδηρος. Γι' αυτό. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό για τα μυρμηγκάκια. Ότι αλλά... μυρίζουν τον τοίχο ή ότι τρώνε χώμα. Ναι. Ή μασάνε μια... πάγο. Ή έχουν γενικά την αίσθηση να τρώνε παγάκια. Θέλουν στο στόμα τους να υπάρχει το παγωμένο, αλλά από το παγάκι. Τότε η βάση είναι ότι μας λείπει σίδηρος. Να μην πάνε σε ψυχολόγο. Όχι. Όχι. Είναι καθαρά σε μεγάλου βαθμού έλλειψη σιδήρου. Έλα. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Γι' αυτό τι θέλω εγώ την έφη μου. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μαθαίνουμε. Κρέας, ψάρι, πουλερικά, τα φύκια. Παραδείγματος χάρη, πολλοί παίρνουν και συμπλήρωμα σπιρουλίνας, παραδείγματος χάρη. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σκουρόχρωμα κεράσια που έχουν το περισσότερο ή ακόμα και αποξηραμένα σίκα. Έχουν σίδηρο. Αντικατάστατα του παγακίου. Για πάμε στο επόμενο. Έντονη ανάγκη για καφέ. Δεν είναι καφέ. Μόνο η τάση μας για να μας κρατήσει να έχουμε πέμπτη έγερση. Θέλουμε να πιούμε ίσως και περισσότερους από δύο καφέδες την ημέρα. Σε εκείνη την περίπτωση συνήθως μας λείπει φόσφορος. Μαμά, τον οποίο τον αναφέραμε κιόλας στην προηγούμενη
φωτοτυπία, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Κοτόπουλο, μοσχάρι, πουλαρικά. Αυγά, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια. Η ξηρή καρπή παντού. Γενικά είναι μια πολύτιμη τροφή η ξηρή καρπή, για να μην επεκταθούμε, θα μας πάρει πολλή ώρα. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, έχουμε όλο κομπή, το μέλλον μπροστά μας. Η ξηρή, θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τους ξηρούς καρπούς, έχουν απίστευτα ωφέλη. Ή αλλιώς λες θείο. Μπορεί να χρειαστεί, ναι, μπορεί να μας λείπει το θείο. Και αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο, δηλαδή και μπορούμε να το πάρουμε το θείο από εκεί, είναι τα κροκάδια των αυγών, κόκκινες πιπεριές, γενικά η πρωτεΐνη. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και έξτρα πρωτεΐνη σε σκόνη, βέβαια ελεγχόμενη. Mm-hmm. Το σκόρδο, κρεμμύδι και κάποια σταυρανθή λαχανικά. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Συνεχίζουμε στις διαφάνειές μας και πάμε να δούμε. Έντονη για... ανάγκη για αλάτι. Yeah. Πολλές φορές δεν θέλουμε να φάμε τουρσιά, αλμυρά. Μας πιάνει. Συνήθως εκείνες τις. Όταν θέλουμε, όταν συζητάμε πάλι για το καφέ και για το τσάι. Και λάθος έκανα εγώ. Παρασυρώμενη από την επιφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το αλάτι. Ναι, παρασύρθηκα από την διαφάνεια. Πολλές φορές μας λείπει το αλάτι. Σε εκείνες τις περιπτώσεις όμως θέλουμε υγιείς επιλογές αλατιού, ναι. Και πολλές φορές μπορούμε να αντικαταστήσουμε με το αληθινό θαλάσσιο, το επιτραπέζιο αλάτι, να μην τρώμε δηλαδή, να μην πίνουμε πολλούς καφέδες και τσάι. Και είναι το μιλόξιδο, ακριβώς, ναι. Ή μπορεί πάλι να μας λείπει ο σίδηρος, αυτό που αναφέραμε και πιο πριν. Πολύ ωραία. Θα δούμε παρακάτω για το αλάτι, όταν χρειαζόμαστε αλατισμένες τροφές. Εγώ παρασύρθηκα από την γνωρίζοντας... Καμένο φαγητό. Ναι, πολλές φορές μας αρέσει να τρώμε τα αποκαίδια, όπως λένε. Αχ, τα γιαπράκια, το από κάτω το καμένο. Το λάχανο το καμένο, ναι. Τι είπα, τι σου λείπει. Άνθρακας μου λείπει. Και πάλι τα φρέσκα φρούτα, όπως είπαμε, και το, γιατί το ξαναναφέραμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Έτσι. Ή όταν έχουμε πολύ ανάγκη να πίνουμε έτσι σόδες, σουρωτή, ανθρακούχα γενικά, ποτά. Ασβέστιο, ναι. Mm-hmm. Και αν ζητάμε αλμυρά τρόφιμα, να το, γιατί εμένα να, με πιάνει και θέλω να βάζω χλωρίδια, το χάρτη μες στο αλάτι και να το τρώω. Νάτριο γενικά μας λείπει. Τι να φάω αντί γι' αυτό. Γάλα και κυρίως το κατσικίσιο το γάλα μας βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψάρι και γενικά μη επεξεργασμένα οτιδήποτε αυτό προϊόντα. Είναι το αλάτι των Ιμαλαίων, παράδειγμα. Όχι. Το αλάτι των Ιμαλαίων στερείται από ιόδιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Το επιτραπέζιο θέλουμε αλάτι πάντοτε που είναι, προέρχεται από τη θάλασσα. Ωραία. Okay. Συνήθως όταν ζητάμε αλμυρά, αυτό που μας λείπει είναι το χλωρίδιο. Ξινά τώρα. Τα μαγνήσιο. Μας λείπει το μαγνήσιο και εδώ πέρα, όπως αναφέραμε και για τη σοκολάτα. Mm. Πολλές φορές αυτό που λέμε είναι η αναλλαγή πικρού, γλυκού, η ανάγκη για γλυκό ξινό. Γι' αυτό εμένα μου αρέσουν οι γλυκό ξινές, μάλλον το μαγνήσιο μου λείπουν. Σου λείπει μαγνήσιο, Κοσμά. Mm-hmm. Και αν έχουμε προτίμηση πολλές φορές το να καταναλώνουμε στερεά τρόφιμα αντί για υγρά ή υγρά τρόφιμα αντί για στερεά, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε θέμα με την υδάτωσή μας. Δεν έχουμε πιει νερό. Πολύ. Μας λείπει το νερό. Μας λείπει πάρα πολύ το νερό. Και αυτό που αναφέραμε και σε προηγούμενες παλαιότερες εκπομπές, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30 ml ένα κιλό σωματικού βάρους για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία πλήρη ενυδάτωση. Ισχύει. Και αυτό πολλές φορές μας λείπει, αυτό φυσικά αυξάνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή το καλοκαίρι ανεβαίνει στα 35 ml. Και αν πίνουμε αλκοόλ παραπάνω. Αν κάνουμε ατασταλίες παραπάνω νεράκι για να φύγουν όλα ακριβώς, αυτά. Ακριβώς, και αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά χάνονται τα κέντρα της, χάνεται το κέντρο της δίψας, υπερκαλύπτεται από το κέντρο της πείνας. Το έχω πάθει τώρα γι' αυτό. Για να συνεχίσουμε να πάμε να πιούμε και εμείς λίγο νεράκι. Α, όχι ακόμη νεράκι, ωραία. Όχι ακόμη νεράκι. Αν ζητάμε γενικά παγωμένα ποτά, μαγκάνιο. Είναι ένα καινούριο μέταλλο, το οποίο, στοιχείο το οποίο δεν αναφέραμε πριν. Mm-hmm. Καρύδια, αμύγδαλα, πεκάνα, ανανά, μούρα. Πάλι ξηρή καρπή. Αν πάσχουμε από το προεμινορυσιακό σύνδρομο, εμείς οι γυναίκες που ζητάμε εκείνες τις εναλλαγές έχουμε, θέλουμε να τα φάμε όλα. Τι τρώω τότε, ψευδάργυρος. Μου λείπει ψευδάργυρος, βασικό στοιχείο σε πολλά και είναι και βασικό στοιχείο του μεταβολισμού ο ψευδάργυρος. Εκεί θέλουμε κόκκινο κρέας, θαλασσινά, okay, που είναι και αφροδισιακά που λέμε, φυλλώδη λαχανικά και λαχανικά γενικά τα οποία περιέχουν βολβό, παντζάρια, τεύκλα, οτιδήποτε. Έχει τα άσπρα, τα ρεπάνια. Οπότε βλέπεις ότι τα καρότα είναι επιλογές. Γιατί... Κυρίες μου. Mm-hmm. Και κυρίες και κύριοι, αν έχουμε υπερφαγία που με αυτήν την ψυχολογία, την εθνική κατάθλιψη που βιώνουμε όλοι μόνο στην υπερφαγία μας οδηγούν και δεν έχουμε και να φάμε. Τι πρέπει λοιπόν
να προσέξουμε ότι δεν έχουμε πυρίτιο. Πυρίτιο, βασικό συστατικό του μεταβολισμού. Τριπτοφάνη για την εθνική κατάθλιψη που λέγαμε. Γενικά, λίγο να πω κάτι. Το πυρίτιο είναι βασικά ένα στοιχείο το οποίο είναι αυτό που λέμε το βασικό συστατικό της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις του σε πυρίτιο οργανικά, είναι και υγιής και κυρίως τα οστά, αρθρώσεις. Και καλό είναι να το παίρνουν και οι κυρίες οι οποίες έχουν θέματα ή οι κύριοι με τα οστά τους. Αλλά είναι γενικά έχει να κάνει με το κολαγόνο και το πώς χρησιμοποιεί και ο οργανισμός και το ασβέστιο και το μαγνήσιο στο σώμα. Οπότε είναι βασικό το πυρίτιο. Καταπληκτικό. Τροφές, ξηρή καρπή, διάφορα σπόρια και αποφυγή γενικά των επεξεργασμένων υδατανθράκων. Δηλαδή οτιδήποτε είναι σε ζάχαρη, μέλια, γλυκά, πατατάκια, οτιδήποτε αποφυγή. Πάμε στην τρυπτοφάνη, την οποία είπαμε και αναφέραμε και πριν. Και η τυροσίνη. Και η τυροσίνη. Και πιο υγιείς επιλογές είναι βασικά τα συμπληρώματα της βιταμίνης C, σαν συμπλήρωμα κιόλας, γιατί βοηθάει ουσιαστικά στην απορρόφησή της. Πράσινα και κόκκινα λαχανικά, σόγια, ασπράδια αυγών, το cottage cheese, ο σολομός και η γαλοπούλα, από τα πιο γνωστά. Την τυροσίνη εγώ θέλω να βελτιώσω. Και αν περνάμε γενική ανορεξία, συνήθως εδώ πέρα έχουμε έλλειψη βιταμινών Β1 και Β3, δηλαδή θιαμίνης και νιασίνης. Περισσότερο έχουμε πει ότι αυτές οι βιταμίνες είναι στα άμυλα, στα σύνθετους υδατάνθρακες, αλλά και σε κάποιους ξηρούς καρπούς, σπόρια, φασόλια, σηκώτη. Η βιταμίνη Β3 κυρίως σε κάποια ψάρια όπως ο τόνος και ο υπόγλωσσος, το γνωστό χάλιμπουτ που κυκλοφορεί έξω, δηλαδή κατεψυγμένο το βρίσκει σαν χάλιμπουτ. Μοσχάρι, κοτόπουλο, γαλοπούλα, σπόροι, όσπρια επίσης. Και πάλι το χλωρίδι που αναφέραμε προηγουμένως. Γάλα, ψάρι λοιπόν και μη επεξεργασμένο θαλασσινό αλάτι. Αυτά ζητάει το σώμα μας. Αυτά ζητάει το σώμα μας. Αυτά άλλο όμως εμείς πρέπει να του δώσουμε για να είναι υγιές. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι τι συμβαίνει τελικά από πίσω. Όταν θα γίνει μία φορά δεν μας ανησυχεί. Το επαναλαμβανόμενο όμως θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε και εσένα κοντά μας και αυτή την τηλεοπτική σεζόν για να μας δίνεις τις πολύτιμες συμβουλές σου μέχρι να σε οδηγήσουμε έτσι και στο μευτήριο. Στο μευτήριο. Έτσι, μετά από τρεις μήνες να μας γεννήσεις και όλες καταπληκτικά εδώ πέρα. Εντάξει, τα πάντα ζούμε. Έφη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν και το Like εγκαινιάζει την συνεργασία του με την Μαρίνα Σεραφιμίδου, την γυναίκα που επισκέπτηκε την πόλη της Κοζάνης. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στην εκπομπή και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η Μαρίνα Σεραφιμίδου λοιπόν, πριν 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, επισκέπτηκε την πόλη της Κοζάνης. Και μας παρουσίασε το βιβλίο της, το «Μαγειρεύω καλλιντικά». Είναι η γυναίκα την οποία έχουμε παρακολουθήσει και στο πρωινό της με τη Φέη Σκορδά και στην Ανίτα Πάνια να μας δείχνει υπέροχες συνταγές για το πώς μπορούμε να κάνουμε μόνες μας στο σπίτι μας πραγματικά προϊόντα θαύματα για πρόσωπο και σώμα. Πολύ σωστά τα είπες. Επίσης να πούμε πως τη Μαρίνα Σεραφιμίδου μπορείτε να την ακολουθείτε στο επίσημο κανάλι της που έχει στο YouTube για να παίρνετε όλες τις συνταγές από εκεί. Μέσα από το Like θα βλέπουμε κάποιες από αυτές, αλλά και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της και για το βιβλίο αλλά και για τις συνταγές στις επίσημες σελίδες της. Όπου Μαρίνα, να ξεκινήσουμε έτσι. Πού σε βρίσκουμε? Να πω βέβαια και καλή αρχή. Καλή μας αρχή μάλλον. Ακριβώς. Με επιτυχία. Είναι και ζυγάκι η εκπομπή και είμαι και εγώ ζυγός, οπότε είναι σούπερ, θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πω ότι μπορούν να με βρίσκουν για ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλουν διευκρινήσεις και στο «Μαγειρεύω καλλιντικά» με ελληνικά στο Facebook και στο site μου που είναι www.marinaseraphimidou, όλα με γιώτα στα λατινικούς χαρακτήρες, .gr. Πολύ και από εκεί και πέρα βέβαια και στο Facebook, στο Google μπορούν να γκουκλάρουν το όνομά μου και να βγει και το βιβλίο μου και το «Μαγειρεύω καλλιντικά» που το είχαμε δει και ό,τι έχω κάνει. Μαρίνα, μία γυναίκα η οποία πώς έφτασε στο να ασχολείται με αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, στο να δημιουργεί αυτές τις πραγματικά ιδιαίτερες συνταγές με προϊόντα που κάθε νοικοκυρά, κάθε γυναίκα, κάθε κοπέλα έχει στο σπίτι της.
Λίτσα μου, το έχω πει και το είχα πει και στην Κοζάνη και το λέω και πάντα, ότι είναι παγκόσμια τάση. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 16 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή που ασχολούμαι με τα εναλλακτικά, που ασχολούμαι με τη φυσική ομορφιά, με την υγεία, την ευεξία, και σαν δημοσιογράφος υγείας ομορφιάς και σαν εναλλακτική αισθητικός. Μπορώ να πω ότι 16 χρόνια έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό. Όπως πάντα μας έρχονται οι τάσεις. Με την αλλαγή λοιπόν του μιλένιου, με την αλλαγή του αιώνα, η τάση του να φτιάχνω πράγματα τα οποία θα είναι όμορφα, καλά, ποιοτικά και φυσικά, ήταν εμάς. Δηλαδή έχουμε έναν αιώνα ευεξίας. Και ξαναξεκινάμε πάλι από τις ρίζες μας. Κοιτώντας λίγο πιο πίσω, προσπαθούμε να καθαρίσουμε αυτά που, ας το πούμε, βρωμήσανε όλες τα προηγούμενες δεκαετίες με τα χημικά. Μακάρι να μαγειρέψουμε και πολιτικά κάποια στιγμή. Μπράβο, φυσικά. Με φυσικό τρόπο. Έτσι, με φυσικό τρόπο. Και τώρα, μια και το είπες, το επόμενό μου βιβλίο που θα βγει το Φεβρουάριο, θα έχει μέσα όχι τόσο πολύ μόνο μαγειρεύω καλλιτικά, θα είναι ένα σύνολο το οποίο θα περιλαμβάνει και το σπίτι και τη διατροφή μας, εύκολα, γρήγορα, πρακτικά, όχι δύσκολα. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να αποτοξινώσουμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε με βότανα, με διάφορα σμούθις που και αυτά εύκολα γίνονται και είναι και της μόδας και τα πίνουμε και πιο νέοι και πιο μεγάλοι, μπορούμε να πάρουμε βιταμίνες, πώς χρησιμοποιούμε διάφορα βότανα για την ομορφιά μας και την υγεία μας και εσωτερικά, πώς καθαρίζουμε πρακτικά και οικολογικά eco-friendly το σπίτι. Διάφορα τέτοια. Υπέροχο. Πολλά μάλλον. Θα είμαστε εδώ να σε παρακολουθούμε. Ωραία, Μαρίνα, πάρα πολύ. Να ρωτήσω το εξής, την απορία που θα είχε κάθε τηλεθεάτρια. Χρησιμοποιούμε και θα δούμε και στις συνταγές ότι χρησιμοποιούμε υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Από πορτοκάλι, ναι, αυγά, γάλα. Ναι, αρχικά ναι. Ναι. Αυτές οι μίξεις, το ολοκληρωμένο προϊόν, πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε, έχει διάρκεια χρήσης? Λοιπόν, τα υλικά αυτά, όπως παρουσιάζονται εδώ στο βιβλίο μου, το πρώτο βιβλίο μου, το «Μαγειρεύω καλλιτικά», που είχα παρουσιάσει και στην Κοζάνη, mm-hmm, θα δεις ότι από την αρχή θα δούνε, μάλλον, καταρχήν μπορούν να το βρούνε παντού, να το παραγγείλουν από όποιο βιβλιοπωλείο είναι κοντά τους, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, λέγοντας το όνομά μου και το «Μαγειρεύω καλλιτικά», mm-hmm, για να δουν ότι από την αρχή λέω ότι μπορούμε να κάνουμε μικρές ποσότητες, να τις χρησιμοποιούμε μάσκες, peeling, scrub, οτιδήποτε είναι για μία φορά. Τώρα, αν θέλουμε να φτιάξουμε μια κρέμα, μπορούμε να τη βάζουμε στο ψυγείο, το οποίο βέβαια μπορεί να περιέχει φυσικά συντηρητικά όπως είναι τα εθέρια έλαια. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και άλλα φυσικά συντηρητικά που μπορούμε, και αυτά θα τα γράψω και στο δεύτερο βιβλίο μου, που μπορούμε να το βάλουμε μέσα, αλλά κατά κύριο λόγο μια κρέμα, γιατί μέσα στο βιβλίο μου το «Μαγειρεύω καλλιτικά» έχω συνταγή πώς μπορούμε να φτιάξουμε κρέμα, όχι κεραλυφή, έχω και κεραλυφή, mm-hmm, αλλά πώς μπορούμε κρέμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας την υδατική φάση, π.χ. έναν θόνερο, με την φάση του λαδιού, παραδείγματος χάρη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από ένα ηλιέλαιο που έχει πολύ βιταμίνη ε, που είναι και ελαφρύ λάδι, αμυγδαλέλαιο ή αβοκάντο ή ό,τι άλλο έχουμε πρόχειρο, ή μπορούμε να το βρούμε και στα μαγαζιά εκεί δίπλα που πουλάνε βιολογικά προϊόντα και θέρια έλαια, και με έναν γαλακτοματοποιητή να τα ενώσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή θα τα χτυπήσουμε σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, περισσότερα θα βρείτε και στο βιβλίο. Mm-hmm. Θα τα χτυπήσουμε λοιπόν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που έχουν λιώσει τα λάδια και να είναι και η υδάτινη φάση, π.χ. το ανθόνερό μας, και να γίνει μια πολύ ωραία κρέμα σαν αυτή του εμπορίου που τη βλέπουμε, δηλαδή θα είναι καλύτερη. Θα βάλουμε και τα εθέρια έλαια και στο ψυγείο. Αποτελέσματα έχουν τα προϊόντα μας. Βέβαια, μπορούμε να βάλουμε μέσα πολλά πράγματα. Όσοι θέλουν και βλέποντας τα βίντεο που θα παρακολουθούν και την εκπομπή σου, που μπορώ να τους γράφω και να τους δίνω πάρα πολλές πληροφορίες και από πού θα τα παίρνουν ή να τους τα στείλουμε κιόλας, αν θέλουν κάτι περισσότερο που δεν μπορούν να το βρούνε. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Κάποια προϊόντα από αυτά που φτιάχνεις, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, μπορούμε, mm-hmm, να τα προμηθευτούμε με κάποιο τρόπο από εσένα, Μαρίνα? Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα μου γράψουν στις επόμενες μάλλον συναντήσεις μας που θα έχουμε. Θα δίνω και περισσότερες πληροφορίες από πώς μπορούν να παραγγέλνουν αυτά τα προϊόντα, τα συγκεκριμένα που θα είναι σε πολύ καλή τιμή και πάρα πολύ καλή ποιότητα,
Και επίσης να πω ότι θα δίνουμε και δωράκια. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι. Θα δίνουμε και βιβλία, θα δώσουμε και βιβλία, θα δώσουμε και καλλιντικά από τη νέα μου σειρά. Θα έχει σέρουμ και για το πρόσωπο και για το σώμα. Και γενικώς θα έχουμε εκπλήξεις. Υπέροχα. Υπέροχη λοιπόν η Μαρίνα Σεραφιμίδου. Πολλά περισσότερα την μέθ' επόμενη εβδομάδα μαζί της. Μαρίνα μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε αποκλειστικά το λόγο σε σένα μέσα από το επόμενο βίντεο, το οποίο μας παρουσιάζει πώς θα φτιάξουμε κρέμα προσώπου για τις ρητίδες έκφρασης. Σωστά. Να σε αποχαιρετήσουμε προς το παρόν. Γεια σε καλή όλους. Συνέχεια. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα επέλεξα να κάνουμε κάτι για το πρόσωπό μας λίγο διαφορετικό. Μια πολύ ωραία ενισχυμένη κρέμα προσώπου. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πολύ εύκολα. Μπορούμε δηλαδή να τα αγοράσουμε, να τα φτιάξουμε και μόνοι μας οι πιο προχωρημένες. Θα χρειαστούμε λοιπόν κρέμα φυτική και άοσμη. Μπορούμε να την αγοράσουμε από οποιοδήποτε μαγαζί με καλλιντικά. Αν θα το προτιμήσουμε και άοσμη, ακόμα καλύτερα. Και θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας. Είναι πολύ καλή για τις ρητίδες και ειδικά για τις ρητίδες έκφρασης. Θα χρειαστούμε ακόμα λίγο γαλατάκι. Μια στιγμή να πάω να το φέρω. Ορίστε και το γαλατάκι μας εδώ. Θα σας πω σε λίγο πώς το φτιάξουμε. Και θα χρειαστούμε λίγο μέλι και θέρια έλαια. Έρχονται. Μελάκι από το χωριό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και τα εθέρια έλαια που θα βάλουμε είναι μύρο και λιβάνι. Πολύ καλό για τις πιο όριμες επιδερμίδες. Αυτή η κρέμα, να σας πω, ότι θα την πρέπει να τη βάζετε στο ψυγείο και να την καταναλώσετε άμεσα, σε μια-δυο πολύ εβδομάδες. Το μέλι είναι και φυσικό αντιοξυδοτικό και φυσικό συντηρητικό. Αλλά είπαμε, δεν περιέχει τίποτα χημικό, είναι φυσικά όλα, οπότε μέσα στο ψυγείο καλύτερα και να την καταναλώνουμε. Γι' αυτό και δεν φτιάχνουμε και πολύ μεγάλη ποσότητα. Το μελάκι μας λοιπόν, που θα το βάλουμε μέσα εδώ που έχουμε τις 2 κουταλιές της σούπας κρέμας φυτικής, αν είναι και δυνατόν άοσμη. Πάρα πολύ λίγο μέλι θα χρειαστούμε, σχεδόν το 1/4 του κουταλιού μας. Για να μην μας κολλήσει κιόλας. Αλλά από μόνο του το μέλι είναι καταπληκτικό για το πρόσωπο και κάνει και από μόνο του μια καταπληκτική μάσκα. Λίγο γαλατάκι. Θα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Να ανακατευθεί πάρα πολύ καλά το μέλι, η κρεμούλα και το γαλατάκι μας και ήδη έχει ανακατευθεί, το βλέπετε, δεν φαίνεται πουθενά. Έχει γίνει κάτι σαν λοσιόν. Ούτε βέβαια πολύ παχύρευστο σαν κρέμα, αλλά ούτε και πάρα πολύ υδαρές σαν γαλάκτωμα. Είναι μια λοσιόν όμως πολύ καλή. Και βάζουμε λοιπόν 2 με 3 σταγόνες εθέριο έλαιο λιβάνι και εθέριο έλαιο μύρο. Είναι πάρα πολύ καλά για τα όριμα πρόσωπα το εθέριο έλαιο λιβάνι και το μύρο. Κάνει πάρα πολύ καλό στις ρητίδες και στις ρητίδες έκφρασης. Μπορώ να πω ότι προλαμβάνει τις ρητίδες έκφρασης. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και είναι έτοιμη σε αυτή τη μορφή όπως τη βλέπετε, αφού τη βάλουμε σε ένα πολύ ωραίο βαζάκι που να είναι καθαρό και να τη διατηρούμε στο ψυγείο. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί κάθε εβδομάδα έχω εκπλήξεις και νέα βίντεο. Και συνεχίζουμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την κυρία Ιωάννα Νοταρά, συγγραφέα του βιβλίου «Πριν χαράξει». Ένα βιβλίο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, ένα βιβλίο που νομίζω ότι κάθε γυναίκα θα πρέπει να διαβάσει. Κυρία Νοταρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίσατε στην παρέα του Like. Ευχαριστώ. Ναι, σας ακούω. Πολύ ωραία. Νέο βιβλίο έρχεται να προσθεθεί στην συλλογή σας από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί. Ένα βιβλίο λοιπόν που έλεγα πριν ότι θα πρέπει κάθε γυναίκα τουλάχιστον να έχει στη βιβλιοθήκη της και να το έχει διαβάσει, μιας και μιλά για τα όνειρα της γυναίκας, την μητρότητα, αλλά και μια αναμέτρηση τελική με τον εαυτό της. Τι ακριβώς θα έχει την ευκαιρία η αναγνώστρια, ο αναγνώστης να ζήσει μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου? Κατά τη γνώμη μου, επειδή πρόκειται και για αληθινή ιστορία, ο αναγνώστης πρόκειται να βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα και να πάρει πολλά μηνύματα από αυτή την ιστορία.
η οποία ξεκινάει από το 1960, όπου η ηρωίδα είναι 6 ετών. Επειδή λοιπόν μεγαλώνει σε μια εντελώς αλλοπρόσαλη οικογένεια, που οι γονείς είναι σε μια αιώνια μάχη χρησιμοποιώντας και το παιδί μέσα στη δική τους σε αυτό το δικό τους αγώνα, τέλος πάντων, ποιος θα είναι του εγωισμού που έχουν αυτοί οι δύο γονείς, αδιαφορούν για το παιδί. Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτό το παιδί γίνεται έφηβη και ενήλικη, πώς μεγαλώνει, τι έχει εισπράξει από τον τρόπο που μεγάλωσε, πώς αναλύει μέσα στο μυαλό της τις έννοιες οικογένεια, έρωτας, αγάπη, καριέρα, μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Μία βιωματική ιστορία που στις μέρες μας ίσως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να έχουν μεγαλώσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Ακριβώς. Και αυτό είναι και το θέμα που κυρίως στείλεται μέσα στο βιβλίο, δηλαδή πόσο προσεκτικοί εν τέλει πρέπει να είναι οι γονείς για τον ενήλικα που θα έχουμε μεθαύριο στην κοινωνία, όταν θα μεγαλώσει δηλαδή το παιδί τους. Έτσι λοιπόν θα δούμε τον αγώνα αυτής της γυναίκας που εξελίσσεται αυτοκαταστροφική πλέον, όπως είπα και πριν, μη αναγνωρίζοντας τις έννοιες οικογένεια, αγάπη, πραγματική έρωτα, θα μείνει μητέρα, θα σταθεί, θα δούμε τον αγώνα της να σταθεί σωστή σαν μητέρα. Ωστόσο θα εμπλακεί και με περιπέτειες καριέρας πλέον, θα βιώσει μια καταστροφή, έναν γάμο ενδεχομένως να μην πούμε και πολλά καταστροφικό, και στο τέλος θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον εαυτό της, κάτι που θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, στο να βρεθούμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Εκείνη θα βρει το θάρρος να σηκώσει το κεφάλι, προσπερνώντας τα όσα εμπόδια της δημιουργήθηκαν αλλά και δημιούργησε, και θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον εαυτό της. Κυρία Νοταρά, πραγματικά έχουμε ταξιδέψει με τις ιστορίες σας και σε προηγούμενο χρόνο, μιας και βιβλία τα οποία έχετε κυκλοφορήσει, «Χαμένες αγάπες», «Τη σκιά του πάθους», «Μια συγγνώμη για την Εύα», «Ψηλά τα χέρια, σ' αγαπώ». Ακριβώς. Συναισθηματική τίτλη. Ναι. Θέλω να σας πω ότι αυτό που με απασχολεί και που το βλέπει κανείς, πιστεύω, σε όλα μου τα βιβλία, που είναι όλα σε σύγχρονη εποχή, είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι, οι σημερινοί, διαχειρίζονται τις σχέσεις τους. Mm-hmm. Τι ρόλο παίζει το ψέμα σε μια σχέση, τι ρόλο παίζει ο εγωισμός στις σχέσεις των ανθρώπων, είτε αυτές είναι φιλικές, είτε ερωτικές, είτε είναι ακόμα και συναδελφικές. Δηλαδή σε όλα μου τα βιβλία θα δούμε μια γεύση από τις σχέσεις των ανθρώπων. Για μένα είναι και το μοναδικό κομμάτι που με εμπνέει και είναι ο λόγος που θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Είναι όλες οι ιστορίες βασισμένες σε γεγονότα ή κάποιες από αυτές, κάποια από τα βιβλία σας αποτελούν μυθιστορήματα? Όχι, η μοναδική πραγματική ιστορία που βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που έχω γράψει είναι αυτή, αυτό το «Πριν χαράξει». Mm-hmm. Όλες οι άλλες είναι μυθοπλασία, είναι μυθιστορήματα, που όμως, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι αναγνώστες, θα μπορούσαν πράγματι να έχουν συμβεί, ή πάρα πολλοί ήρωες, ηρωίδες, βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από αυτές τις ιστορίες. Πιστεύω αυτό είναι καλό για τα βιβλία που διαβάζουμε, δηλαδή να ανακαλύπτει, να καταφέρει μάλλον ο συγγραφέας, να φέρει τον αναγνώστη στη θέση ενός ήρωα. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι είναι και τα βιβλία που έχουν και την μεγαλύτερη επιτυχία στο κομμάτι αυτό και μας αγγίζουν πραγματικά. Κυρία Νοταρά, είστε μια γυναίκα που γεννήθηκε στην Αθήνα, η καταγωγή σας από την Μικρά Ασία, και όπως διαβάζω στο βιογραφικό σας, με πολλές σπουδές και ψυχολογίας, πανεπιστήμια και του εξωτερικού. Δουλεύατε, ναι. Είχατε μία δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, ήσασταν και υπεύθυνοι πωλήσεων κοσμημάτων και ρολογιών σε γνωστό οίκο. Mm-hmm. Παρατήσατε ένα κομμάτι ή το αφήσατε στην άκρη της ιδιωτικής εργασίας, έτσι, στον χώρο που βρισκόσασταν, για να ξεκινήσετε να γράφετε βιβλία. Ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν όμως όνειρο ζωής. Δηλαδή ήταν κάτι που το ήθελα από
Μπορώ να πω από την εφηβεία μου ήταν μέσα στο μυαλό μου. Γράφατε από μικρή, ημερολόγιο. Έγραφα από μικρή, κρατούσα του βιβλίου μου το, του σχολείου μου το περιοδικό. Ναι, είχα πάντα μία αγάπη να εκφράζομαι γραπτός. Mm-hmm. Ωστόσο, θεώρησα εκείνη τη στιγμή που παραιτήθηκα ότι εγώ ήμουνα πια πιο όριμη για να μπορέσω να εκφράζομαι γραπτός, να είναι μια ενδεχομένως πιο ολοκληρωμένες οι δουλειές που κάνω. Και για να πούμε και την αλήθεια, είχα και τη δυνατότητα πια οικονομικά να μπορώ να σταθώ ώστε να έχω την πολυτέλεια να γράφω βιβλία. Γιατί με τα βιβλία, ξέρετε, δεν γίνεται και αμέσως γνωστός. Έτσι. Δεν είναι κάτι που, δεν είναι επάγγελμα που θα σου φέρει άμεσα χρήματα. Οπότε όταν κατάφερε μετά από σκληρή δουλειά να πετύχω αυτό το κομμάτι, είπα τώρα θα κάνω αυτό που αγαπούσα από νέα. Και αυτό που αγαπά και ο κόσμος εσάς είναι ο τρόπος που γράφετε, το συναίσθημα που βγάζετε μέσα από τις σελίδες σας. Το ολοκένουργιο λοιπόν βιβλίο σας βρίσκεται στα χέρια μας πριν χαράξει. Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Αλλά να πούμε πως δύο τυχεροί τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να το παραλάβουν εντελώς δωρεάν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Απλά κάνοντας ένα like και μια δημόσια κοινοποίηση στο σχετικό post που έχει ανέβει στην επίσημη σελίδα μας. Κυρία Νοταρά, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε. Ήτανε χαρά και τιμή μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, ο χρόνος πέρασε. Εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα και μέρα. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Μέχρι τότε, να μου είστε όλοι καλά.